Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε ένα πολύ πολύ φρέσκο. Ο Νίκος Μπάρτζης ήταν χτες καλεσμένος στο After Dark του φίλου μου του Θέμη Γιοργαντά και έδωσε μία ατυχέστατη απάντηση σε μία ερώτηση. Ατυχέστατη ερώτηση. Yeah. Όμως εμείς έχουμε το Θέμη Γιοργαντά μαζί μας, ο οποίος θα μας λύσει όλες τις απορίες τηλεφωνικά, αφού το δούμε το βέβαια το βίντεο. Προηγείται πάντα η εικόνα. Σεξ. Ναι. Mary, Kill. Άκου τώρα και τρία ονόματα. Ιωάννα Μαλέσκου. Ναι. Ελένη Βουλγαράκη. Ναι. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Ωραία. Μα πια δεν γκρινιάζει πολύ, την παντρεύομαι. Λοιπόν, θα βάλουμε στο σεξ τη Βουλγαράκη, θα παντρευτώ την Ηλιάνα. Ποια μένει. Η Μαλέσκου. Τι να κάνω, θα τη σκοτώσω. Αφού πρέπει αναγκαστικά να κάνω κάτι. Δεν θέλω. Καλά να είναι όπου είναι, αλλά δεν θέλω. Έλα, βρε, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Το ξέρω. Λοιπόν, ο λόγος που αυτή τη στιγμή ξενίζει και γίνεται μεγάλη φασαρία στο Twitter για όλο αυτό είναι γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στις 16-17 γυναικοκτονίες και πολύ φοβάμαι μην είμαστε την άλλη εβδομάδα εδώ και Παναγία μου το απεύχομαι, το νούμερο έχει ανέβει. Οπότε, πάβει να είναι αστείο αυτό. Δηλαδή, το να λέει ο Μπάρτζης θα τη σκότωνα τη Μαλέσκου κτλ. Θέλω να ρωτήσω, να καλησπέρισω το Θέμη που είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Είμαστε όλοι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Να κάνω την εξής ερώτηση. Το Sex, Mary, Kill προφανώς είναι ερώτηση από παιχνίδι αμερικάνικο, αν κατάλαβα καλά όπως την έθεσες. Είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη ερώτηση πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στη Wikipedia, αν το ψάξετε, υπάρχει σαν φράση σε άπειρα πράγματα. Εγώ το έχω βρει και σε παιχνίδι που παίζουν στα σχολεία, για παράδειγμα, να σου πω. Έχει παίξει σε σειρές όπως είναι, ξέρω εγώ, το Friends ή έχουν γίνει κάποια αφιερώματα. Δηλαδή, είναι μια και σε πάρα πολλά αντίστοιχα shows που πάνε καλεσμένοι. Συνήθως έχει να κάνει με celebrities. Όχι συνήθως, νομίζω τις περισσότερες φορές. Οπότε είναι μια καθαρά χιουμοριστική ερώτηση και σκοπεύει σε αντίστοιχα χιουμοριστική απάντηση. Δεν θεωρώ αυτό που είπες ότι αν άκουσα καλό ήταν ατυχέστατη η απάντηση του Μπάρτζη. Ο άνθρωπος δεν φταίει σε κάτι τη στιγμή που ρωτήθηκε από μένα. Έπρεπε να επιλέξει να βάλει τρεις ανθρώπους. Ναι. Είναι ξεκάθαρα νομίζω χιουμοριστική η διάθεση όταν το ακούς και το βλέπεις αυτό το πράγμα. Καλά, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, Θέμη, ότι είχες χιουμοριστική διάθεση, αλίμονο. Το θέμα είναι όχι, ότι. Όχι, λέω. Μήπως και εσύ και ο Μπάρτζης. Εγώ το είπα. Είπα ότι εγώ προσωπικά, αν ήμουν ο Νίκος Μπάρτζης, μπορεί να έλεγα τώρα μου, ρε Θέμη, να μην λέμε να σκοτώσω μια γυναίκα. Δεν βλέπεις τι χαμός γίνεται έξω. Αυτό. Μπορεί και να σκεφτόμουν να το απαντούσα αν ήμουν στη θέση του Μπάρτζη. Λέω εγώ τώρα. Αλλά και εσύ, Θέμη, ανεξαρτήτως πρόθεσης, που σαφέστατα δεν ήταν κακή όπως είπε προηγουμένως. Δεν γράφει τις ερωτήσεις ο Θέμης, τις γράφει ο αρχισυντάκτης. Ο Θέμης την έθεσε. Τώρα εγώ το Θέμη είδα, εν πάση περιπτώσει. Όποιος αρχισυντάκτης για να γράφει τις ερωτήσεις, πάντα ο παρουσιαστής είναι αυτός ο οποίος. Αυτό ήθελα να ακούσω να λες. Ο Χριστός και η Παναγία δεν είναι αυτά που λέμε. Απλά εκ των υστέρων. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν οι σειρές, οι ταινίες, όλα θα πρέπει να αλλάξουν σενάριο. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με αυτές τις ερωτήσεις και τα challenges, ότι επηρεάζεται κάποιον. Μια δεύτερη σκέψη χρειάζεται, παιδιά. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ΟΠΑ. Έκανες κάποια δεύτερη σκέψη λόγω των συνθήκων. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ, δηλαδή, ήταν ξεκάθαρα χιουμοριστική η πρόθεσή μου και δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι τέτοιο αντίστοιχα. Προς Θεού, αν κάποιοι άνθρωποι έχουν ενοχληθεί, ζητάω συγγνώμη όχι μία, 100 φορές. Εννοείται. Αλλά είναι ξεκάθαρα σε ένα παιχνιδιάρικο ύφος όλο το εξομολογητήριο. Και το να υπάρχει αντίστοιχα αυτή την ερώτηση, να την έχω δει άλλες 50 φορές στο εξωτερικό, και εγώ και οι συνεργάτες μου, δεν θεωρήσαμε ότι θίγουμε κάποιον. Ο Χριστός και η Παναγία. Mm-hmm. Ούτε θέλουμε κάποιος άνθρωπος να πάθει κακό, αν είναι δυνατόν. Άρα την ερώτηση αυτή, Θέμη, και μετά από όλα αυτά θα την ξανάκανες. Αυτό καταλαβαίνουμε. Έχω rotation αυτή τη στιγμή. Δεν έχω δηλαδή να σου πω τώρα τι θα έκανα την επόμενη εβδομάδα, τι θα έκανα τη μεθεπόμενη. Αν έχει ενοχληθεί, καταρχάς από εσάς το μαθαίνω ότι έχει ενοχληθεί κόσμος. Ναι. Αν έχουν ενοχληθεί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, όπως λέτε στο Twitter, δεν έχω μπει σήμερα κτλ. Ζητάω και πάλι συγγνώμη, ξεκάθαρα. Γιατί νομίζω ότι είναι. Τι να πω, ρε παιδιά. Αν μη τι άλλο,
θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο τώρα αυτό από τα μαλλιά να καθόμαστε και να το συζητάμε. Αντίστοιχα, όταν ήμουν εγώ καλεσμένη πέρυσι στο Θέμη, υπήρχε μια άλλη ερώτηση που μπορεί να χαρακτηριστεί παρεμφερής. Δηλαδή, όχι, δεν θυμάμαι αν την είχες κάνει σε μένα, την ερώτηση με τη βάρκα. Ότι είμαι σε μια βάρκα και μπορώ να σώσω ένα μόνο άνθρωπο και τον άλλο να τον αφήσω να πνίγεται στα κύματα. Ναι. Αντίστοιχα κι αυτό. Για παράδειγμα, δεν έχω πει ποτέ να πνίγεται στα κύματα, απλά ένα θα ανέβει πάνω στη βάρκα. Ένα θα ανέβει στη βάρκα. Θα είναι έξω από τη βάρκα αυτό. Ναι, και το, εντάξει, όταν είσαι σε ένα ερημικό νησί, έναν μπορεί να σώσει, τον άλλον τον αφήνει στη θάλασσα. Χωράει πάντα ένα θα μπει μέσα στη βάρκα. Και αυτό είναι πάλι μια αντίστοιχη. Αυτό σου λέω. Δεν πήγε το μυαλό μου όμως εμένα εκείνη τη στιγμή ποτέ να σου πω και τι εννοείς. Και να κάνω τη θυγμένη για να σου πω και τι εννοείς. Ο άλλος θα πεθάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα χρόνο μετά είμαστε όλοι. Σκεφτόμαστε αλλιώς. Το μυαλό μας παίρνει άλλες στροφές λόγω των γεγονότων που παρακολουθούμε στην τηλεόραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι το After Dark έχει οφείλει να χάσει τη χιουμοριστική του διάθεση ή το εξομολογητήριο να αλλάξει ταυτότητα. Ναι, Ναταλία, αλλά να σου πω κάτι. Δεν θέλω εγώ, η εκπομπή αυτή, επειδή έχει την υπογραφή μου, δεν θέλω κάποιοι άνθρωποι να στενοχωριούνται. Αν δηλαδή κάποιοι έχουν ενοχληθεί από αυτό, εγώ μπορεί να μην το ξανακάνω. Δηλαδή να κάτσω τώρα με τους μου και να το δούμε και να μην το ξαναβάλω. Αλλά... Αυτός θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω και να πω ότι βλέποντας κάποιος την εκπομπή, προς Θεό και όσοι με ξέρουν και εμένα άλλωστε, γιατί δεν με γνωρίσανε φέτος οι τηλεθεατές, με ξέρουν πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ δεν έχω προσβάλει κανέναν άνθρωπο. Ποτέ. Είμαστε λίγο πιο πολιτικά correct, αναγκαστικά. Αλήθεια είναι αυτό και αυτός είναι και ο λόγος που αμέσως με το που είδα τι γινόταν, το πρώτο πράγμα που είπα στο Βασίλη είναι σας παρακαλώ πολύ, θέλω το Θέμη να μιλήσει αμέσως, γιατί ο πιο καθαρός δρόμος και ο πιο ευθύς είναι πάντα η απευθείας αντιμετώπιση και η αλήθεια. Δεν υπάρχει καλύτερος δρόμος και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες αμέσως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Μία τελευταία, ένα στεράκι θα βάλω. Ναι, βεβαίως. Όλοι αυτοί οι οποίοι ενοχλήθηκαν από αυτό, και το ξαναλέω από μένα, μία μεγάλη συγγνώμη σε όσους ενοχλήθηκαν, θέλω να μπουν στη Wikipedia και να πληκτρολογήσουν αυτές τις τρεις λέξεις και να δουν όλο το ιστορικό. Δηλαδή θέλω να πω να δούνε πού έχει. Πού έχει χρησιμοποιηθεί, πού έχει προβληθεί, πού έχει μπει. Δηλαδή, να σας πω κάτι, έχει μπει και στο Spider-Man. Δεν κάθομαι τώρα να πω ότι επειδή έχει παίξει στην Αμερική, σε ταινίες, οτιδήποτε, είναι OK για να το βάλω κι εγώ. Απλά θέλω απλά λίγο να καταλάβει ο κόσμος ο οποίος θα μπει και θα το δει, ότι είναι κάτι εντελώς μα εντελώς, πώς να το πω, με πολύ πολύ χιουμοριστική διάθεση. Και προς Θεού, χωρίς να θέλει να προσβάλει την ατομική ακεραιότητα κανενός. Ναι, και την ανθρώπινη υπόσταση. Έχει γίνει σε πολλές εκπομπές και σε άντρες και σε γυναίκες έχει απευθυνθεί. Αυτό να πούμε επίσης. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως και να έχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας γλυκοφιλώ. Και εμείς. Καλές εκπομπές. Like.